Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου, και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε πλήρη ετοιμότητα βρήκε τους εμπλεκόμενους φορείς της πολιτικής προστασίας η καταιγίδα, η οποία έκανε το πέρασμά της από ολόκληρη την Ελλάδα και από την Ροδόπη, φέρνοντας έντονα κεντρικά φαινόμενα, πολύ νερό και δυνατούς ανέμους. Πληροφορίες για τα συμβάντα αλλά και για την ετοιμότητα την οποία υπήρξε, μας δίνει ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομωτινής, κ. Αφανάσιος Αραμπατζίδης. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, στη Ροδόπη πέρασε η καταιγίδα που διήρκησε περίπου 3 ώρες με έντονα φαινόμενα, πολύ νερό και ανέμους. Περισσότερες πληροφορίες για τα συμβάντα και την ετοιμότητα των εμπλεκόμενων αρχών έδωσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομωτινής, Αθανάσιος Ραμπατζίδης. Σήμερα, 13 Οκτωβρίου, από το πρωί είχαμε ένα πέρασμα μιας καταιγίδας, ένα βαρομετρικό χαμηλό που το περιμέναμε και πέρασε από όλη τη χώρα. Πέρασε και από τη Θράκη τις πρώτες πρωινές ώρες. Κάνα τρίωρο έριξε αρκετό νερό. Και κυρίως συνοδευόταν με έντονους ανέμους, οι οποίοι δημιούργησαν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Από χθες ήμασταν σε ετοιμότητα και με διαταγές του αρχηγείου μας και σε συνεργασία με την πολιτική προστασία και τους δημάρχους. Είχαμε ήδη έτοιμα τα συνεργεία για οποιαδήποτε κοπή δέντρων ή απάντηση υδάτων. Τελικά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν και τόσο έντονο το φαινόμενο, ήταν περαστικό, δεν δημιουργήσε μεγάλα προβλήματα. Και οι πέντε κλήσεις στο τηλεφωνείο μας ήταν για κοπές δέντρων, από ρήψη δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης, μόνο μέσα στον ιστό της πόλης. Δεν είχαμε κάποιο άλλο πρόβλημα στο Δήμο Ιάσμου κυρίως, που έχουμε θέματα, ή στις Άπες. Πέντε κλήσεις που έγιναν για κοπές δέντρων σε συνεργασία και με το Δήμο Κομωτινής, που συνέδραμε, και με την ομάδα του ΕΟΔ. Έγιναν οι κοπές, απομακρύνθηκαν από τους δρόμους, δεν παρακολουθούνταν πλέον η κυκλοφορία και πέρασε το φαινόμενο χωρίς να έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Τώρα, αν υπάρξει κάποιο τηλεφώνημα για κάποιες αντλήσεις σε κάποιο υπόγειο, στο οποίο δεν έχει πάει ο πολίτης να το δει, σε κάποιο εξωγικό, θα φανεί αυτό μέχρι το τέλος της ημέρας. Στις 11 Οκτωβρίου ξεκίνησε η νέα κατηχητική χρονιά, όπως ανακοίνωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτίνης, κύριος Παντελήμων, ο οποίος μίλησε για τους στόχους και το έργο το οποίο επιτελούν τα κατηχητικά σχολεία. Ας δούμε περισσότερες πληροφορίες μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Όπως ο σπορέας ρίχνει τον σπόρο στη γη να καρπίσει, έτσι και το κατηχητικό έρχεται να σπείρει τον λόγο του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων. Τόνισε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελήμων, που έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τις βαθμίδες και το πνευματικό έργο που επιτελεί το κατηχητικό, το οποίο αρχίζει τις συναντήσεις του. Την παρελθούσα Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου, στην Εκκλησία μας αναγνώσαμε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ονομάζεται Κυριακή του Σπορέως, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα εκείνο κατά το οποίο έτσι ο σποριάς έτσι πήρε το σπόρο του και τον έριξε στη γη για να καρπίσει. Και μάλιστα έτσι έρχεται η Εκκλησία, το Λόγο του Θεού, να τον σπείρει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και αρχίζει, ας το πω έτσι, η νέα κατηχητική μας χρονιά, τόσο στις συνάξεις των νέων μας, τα κατηχητικά μας σχολεία, ας το πούμε έτσι όπως το ξέρουμε απλά, στις βαθμίδες τους, γιατί και εκεί έχουμε βαθμίδες, τα κατώτερα για τα παιδιά του δημοτικού, το μέσο κατηχητικό για τα παιδιά του γυμνασίου και το ανώτερο για τα παιδιά του λυκείου. Όπως επίσης θα λειτουργήσουν και συντροφιές για τους νέους και τους φοιτητές μας, όπως πάντοτε, στον Καθεδρικό Ναό, στην Αγία Βαρβάρα και από φέτος και στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Μαζί λοιπόν με αυτές τις συνάξεις των νέων θα υπάρχουν τα εσπερινά κηρύγματα σε όλη τη Μητρόπολη. Ήδη έχω τα διαρριστήρια έτοιμα για να τα διανύμως του ΣΥΡΙΖ μας. Εχθές το απόγευμα στην πνευματική εστία είχαμε σύναξη των κατηχητών και όσοι και των ιεροκηρύκων, όσοι ασχολούνται με το κήρυγμα, δίδοντάς τους κατευθυντήριες γραμμές από πλευράς του Επισκόπου και της Μητροπόλεως. Φέτος βέβαια, μέσα στις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, και εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να γίνει σωστά και έτσι όπως πρέπει η διάδοση του Λόγου του Χριστού και του Ευαγγελίου. Και μάλιστα οι άνθρωποι μέσα από την σπουδή τους, ας το πω έτσι, την πνευματική σπουδή,
στο βιβλίο των βιβλίων που είναι η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, να βρουν απαντήσεις στα μηνύματα της ζωής τους. Ξεκινούν λοιπόν όλες αυτές οι πνευματικές δραστηριότητες στην Μητρόπολη μας. Εύχομαι να φέρουν καρπόν πολλήν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω έτσι από αυτή τη θέση όλους αυτούς τους συνεργάτες και σε αυτήν την πνευματική, ας το πω έτσι, προσπάθεια της τοπικής εκκλησίας, και να παρακαλέσω ιδιαιτέρως τους γονείς και τους νέους ανθρώπους που έχουν παιδιά να μην φοβηθούν, έτσι, μαζί με τις άλλες δραστηριότητες τις οποίες προσφέρουν στα παιδιά τους, να στείλουν τα παιδιά μας στις συνάξεις αυτές, στις συντροφιές αυτές, στα σχολεία, ας το πούμε έτσι, αυτά, ούτως ώστε να τους πρικίσουμε και πνευματικά και μαζί με τη θύρα θεσοφία να κατακοσμηθούν και με την σοφία του Θεού. Όπως επίσης και στα παιδιά μας, τους παρακαλώ πολύ, τους προτρέπω να ακούσουν έτσι τη φωνή του Χριστού στην ψυχή τους. Ο Χριστός είναι ο φίλος και ο αδελφός μας, είναι ο συνοδοιπόρος στη ζωή μας, και η σχέση και η κοινωνία μαζί του μόνον ευτυχία, ειρήνη και όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος μπορεί να προσφέρει. Να ευχηθώ λοιπόν σε όλους μας, οι ψυχές μας, το γεώργιον της ψυχής μας, το χωράφι της ψυχής μας, να είναι καλλιεργημένο, ούτως ώστε ο καρπός που θα πέσει να φέρει καρπό εκατονταπλασίωνα. Καλή αρχή και καλή δύναμη. Και πάμε να συνδεθούμε αμέσως τώρα με Βρυξέλλες και με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, για να συζητήσουμε όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Κυρία Σιμακοπούλου, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με τα κυριότερα ζητήματα των τελευταίων ημερών και αναφέρουμε στην δίκη και στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής, το τι σηματοδοτεί η απόφαση του δικαστηρίου. Όλο το παρασκήνιο της λεκτικής επίθεσης του Γιάννη Λαγού απέναντι στο πρόσωπό σας, καθώς και το κλίμα το οποίο επικρατεί για τον ίδιο στις Βρυξέλλες. Ξεκινάω με το δεύτερο για να φτάσω στην υποδοχή από το Ευρωκοινοβούλιο. Την ημέρα πριν την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης, ο κύριος Λαγός έστειλε ένα γράμμα σε όλο το Ευρωκοινοβούλιο, σε όλους τους ευρωβουλευτές δηλαδή, και τους βοηθούς και το προσωπικό του Ευρωκοινοβουλίου, πάνω από 1.000 άτομα δηλαδή, στο οποίο έλεγε ότι στην Ελλάδα μας υπάρχει κατάλυση του κράτους δικαίου και ότι έχει οργανωθεί εναντίον της Χρυσής Αυγής μια πολιτική σκευωρία, με ηγετική φυσιογνωμία τον Αντώνη Σαμαρά και συμμετέχοντες από όλο το πολιτικό σύστημα και πρωτίστως από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη να του απαντήσω για να δούνε και οι συνάδελφοι ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική από αυτό. Αμέσως μετά ο κύριος Λαγός μου απάντησε σε υβριστικούς τόνους και προσωπικούς και πήρε και το λόγο στην Ολομέλεια, όπου καθίβρισε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο υπερασπιζόταν την πιθανή καταδίκη ως νίκη της Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά για το ρόλο του στο να παραπέμψει τη δικαιοσύνη και εμένα. Εντάξει. Μέχρι εδώ έχω να σας πω ότι δεν ήταν το θέμα να υπερασπιστεί κάποιος την τιμή μου, ας πούμε, να σας το πω έτσι. Στο κάτω-κάτω της γραφής είναι μεγάλη μου τιμή να με καθιβρίζουν οι νεοναζί. Το αντίθετο θα ήταν πρόβλημα. Όμως αφού καταδικάστηκε, τώρα τίθεται το θέμα του πώς θα τον απομακρύνουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Και επειδή ακόμα δεν έχει γίνει η άρση ασυλίας του και επειδή ακόμα δεν έχει τελεσυδικήσει η υπόθεση και επειδή υπάρχει ένα νομικό θέμα εκεί, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Βέμπε, ζήτησε να ασκηθεί πειθαρχική ποινή, πειθαρχική δίωξη με ποινή στον κύριο Λαγό, το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα δύο πράγματα: να μην μπορεί να μιλήσει στην Ολομέλεια και να μην πληρώνεται. Μάλιστα. Το οποίο είναι σημαντικό. Οπότε, αν θέλετε, αυτό νομίζω θα ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι γενικώς τα ευρωπαϊκά όργανα εξέλαβαν ως νίκη της δημοκρατίας την καταδίκη της Χρυσής Αυγής από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ στη σωστή κατεύθυνση. Να ξέρετε ότι και οι δύο ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής
δεν τους δέχτηκαν οι ομάδες, ούτε καν τις Λεπέν δεν τους ήθελαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Άρα δεν είναι, δεν χαίρουν εκτιμήσεως στο Ευρωκοινοβούλιο από την αρχή. Μάλιστα. Να αλλάξουμε. Να σας έδωσα μια εικόνα του τι γίνεται εδώ στις Βρυξέλλες με αυτό. Τώρα λοιπόν περιμένουμε να έρθει το αίτημα άρσης ασυλίας από τις ελληνικές αρχές στο Ευρωκοινοβούλιο, να περάσει από τις υπηρεσίες, από την αρμόδια επιτροπή, να πάει στην Ολομέλεια, αλλά έχω βάσιμα σας λέω ότι πιστεύω ότι η άρση της ασυλίας, αν ζητηθεί, θα περάσει από την Ευρωβουλή με μεγάλη πλειοψηφία, με συντριπτική πλειοψηφία. Δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Ακολουθεί η έκδοση του κυρίου Λαγού. Παραμένει όμως το πρόβλημα ότι δεν εκπίπτει του αξιώματος λόγω του ποινικού κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, από τη στιγμή που είναι ακόμα ευρωβουλευτής, έχει και ορισμένα δικαιώματα, τα οποία όπως τώρα καλή ώρα μέσω της τεχνολογίας εμείς μιλάμε με Skype, έτσι και αυτός, όπως και εγώ, αν δεν μπορώ να είμαι στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο για την Ολομέλεια, χρησιμοποιώ το Skype για να συμμετέχω στις επιτροπές, έτσι και αυτός θα μπορεί να συνεχίσει να μιλάει στην Ολομέλεια. Και να ξέρετε, κυρία Πασχαλίδη, η Ολομέλεια είναι μεγάλο βήμα στην Ολομέλεια. Έχει μεγάλη απήχηση διεθνώς. Το βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Οπότε δεν μας συμφέρει σαν Ελλάδα να εκτιθέμεθα με τον κύριο Λαγό, ο οποίος προφανώς θα λέει πράγματα τα οποία δεν θα τιμούν τη χώρα μας και τη δημοκρατία γενικότερα. Μάλιστα. Να κλείσουμε το ζήτημα αυτό και να αναφερθούμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίρνει μια πιο ξεκαθαρή θέση στο θέμα της Τουρκίας? Κατά πόσο επηρεάζεται από τα διμερή συμφέροντα των κρατών μελών της και τι να αναμένουμε στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες? Λοιπόν, όπως είπατε πολύ σωστά, επειδή υπάρχουν συμφέροντα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πρωτίστως από το γερμανικό άξονα για να συνεννοηθούμε σε σχέση με την Τουρκία, μεγάλες διμερείς εμπορικές σχέσεις μεγάλου μεγέθους, 35 δισεκατομμύρια ευρώ εμπόριο μεταξύ τους, πάρα πολλές γερμανικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, πάρα πολλοί Τούρκοι, 5-6 εκατομμύρια νομίζω είναι, που βρίσκονται και έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χιλιάδες στην Τουρκία και στην Γερμανία και ψηφίζουν κιόλας. Πάντοτε υπήρχε αυτή η, ας πούμε, μεροληψία υπέρ των Τούρκων. Η μεγάλη επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περασμένη σύνοδο κορυφής είναι ότι κατάφερε να βάλει την Ευρώπη απέναντι στην Τουρκία. Μέχρι τώρα λέγανε εντάξει, Τουρκία παραδοσιακά με τους Έλληνες και τους Κύπριους έχουν κάτι να λύσουν, ας τους εκεί να βγάλουν τα μάτια τους, να σας το πω έτσι. Τώρα λοιπόν έχουν καταλάβει ότι η Τουρκία απειλεί την Ευρώπη, εκβιάζει την Ευρώπη. Ο Ερντογάν έχει μεγαλύτερα σχέδια τα οποία δεν αφορούν μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι στην περασμένη σύνοδο κορυφής του βάλανε ένα τελεσίγραφο. Τώρα, εμένα, αν με ρωτήσει, εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν δεν θα σταματήσει να προκαλεί. Δηλαδή, εγώ φανταζόμουν ότι ναι, μάζεψε το Roots Race για να μην του επιβληθούν οι κυρώσεις, να γλιτώσει από την προηγούμενη σύνοδο κορυφής. Και ότι αμέσως μετά, με την πρώτη ευκαιρία, θα ξαναξεκινούσε τις προκλήσεις. Όπως και δυστυχώς εγένετο. Όμως, να ξέρετε ότι γι' αυτό σας είπα ότι είναι μεγάλη διπλωματική επιτυχία του κ. Μητσοτάκη. Δύο πράγματα. Ένα. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορεί στην Ελλάδα. Δεν κατηγορεί κανείς στην Ελλάδα. Λέει, και δεν υπάρχει κανένα στο Ευρωκοινοβούλιο, ακόμα και οι πιο φίλοι των Τούρκων, δεν μπορούν να μου πούνε ότι φταίμε εμείς. Είναι πασιφανές. Ο Ερντογάν από τη Συρία, τη Λιβύη, το Ναμπόρνο Καραμπάχ, το Ιράκ, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Μεσόγειο. Αυτός προκαλεί. Είναι ο διεθνής ταραξίας και το έχουν καταλάβει. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο εγκλωβισμένη στον εαυτό της. Τώρα που ξαναπροκαλεί ο Ερντογάν, τι θα κάνει? Διότι άμα δεν επιβάλλουν κυρώσεις, θα είναι εκτεθειμένοι, κυρία Πασχαλίδου. Και αυτό πιστεύω ότι κάποια στιγμή έχει μια ημερομηνία λήξεως. Δεν ξέρω αν θα είναι την Πέμπτη τώρα που μας έρχεται, αλλά μέχρι το Δεκέμβριο έχει ημερομηνία λήξεως. Μάλιστα. Οπότε να είμαστε αισιόδοξοι και να περιμένουμε ότι θα επιβληθούν κάποιες κυρώσεις εν τέλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία. Να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και να περιμένουμε κάποιες κυρώσεις σε βάθος χρόνου με ορίζοντα το Δεκέμβριο. Πλην όμως αυτό θα μπορούσε να αντιστραφεί αν σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα και προσέλθουν καλοί τυπίστοι στο τραπέζι του διαλόγου. Με ξαναρωτάτε αν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό? Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Μάλιστα. Αλλά αν γίνει, μετά δεν θα υπάρξουν κυρώσεις. Αλλά να σας πω και κάτι, αν γίνει, γιατί να υπάρξουν κυρώσεις? Ούτε εσείς ούτε εγώ θα θέλουμε κυρώσεις. Κανένας δεν θέλει κυρώσεις για τις κυρώσεις. Αυτό που θέλουμε είναι ειρήνη και καλή γειτονία και να λυθεί η μία διαφορά που έχουμε για την Υφαλοκρηπίδα και την ΕΟΣ,
με τρόπο ο οποίος να συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Άμα δεν μπορούμε μεταξύ μας να πάει στο δικαστήριο της Χάγης αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, να λυθεί, να τελειώνουμε και να ισχάσουμε και να ζούμε σε μια αρμονία στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θέλουμε όλοι μας. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Εξαρτάται από τον Ερντογάν, αυτό είναι. Οπότε αναμένουμε να ολοκληρωθεί και η σύνοδος κορυφής των επομένων ημερών για να δούμε εκ νέου το ζήτημα αυτό. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να συζητήσουμε για την πανδημία και όλη την οικονομική ύφεση την οποία έχει προκαλέσει, καθώς και την εισρωή των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το στίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μεγάλο και είναι η ταχύτητα υλοποίησης, ιδίως σε θέματα απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η εισρωή χρήματος στη χώρα μας, ώστε να μπορέσει η ελληνική οικονομία να αντέξει? Το θέσατε σωστά. Αρχικά το στοίχημα ήταν η κάποιου επίπεδου αμοιβαιοποίηση του χρέους. Έγινε αυτό. Το δεύτερο ήταν το μέγεθος της οικονομικής παρέμβασης. Και αυτό το στοίχημα το κερδίσαμε. Και τώρα, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, κυρία Πασχαλίδου, είναι η ταχύτητα. Το ζήτημα που μένει σε κρεμότητα είναι μια συμφωνία μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με το πώς θα συνδέεται τη χρηματοδότηση με την τήρηση των κανόνων δικαίου. Δηλαδή, αν μια χώρα είναι στο όριο της δημοκρατικής συμπεριφοράς, εάν θα μπορούμε να τους, με ξεκάθαρους κανόνες, να παρακρατήσουμε τους πόρους. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο το Ευρωκοινοβούλιο, ως το δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο, εμείς πιέζουμε πάρα πολύ οι ευρωβουλευτές να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Ότι άμα κάνεις πράγματα που υπάρχει κατάλυση του κράτους δικαίου, δεν θα παίρνεις κοινοτικά λεφτά. Τελεία. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα λυθεί στο άμεσο μέλλον. Έπεται μία διαδικασία και για να μην σας καθυστερώ σε τηλεοπτικό χρόνο, νομίζω ότι θα δούμε την εκταμίευση του πακέτου ανάκαμψης αυτού καθεαυτού στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Μάλιστα. Όμως σας λέω ότι εντωμεταξύ θα υπάρχει εισρωή πόρων για χρηματοδότηση στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμενων από άλλα προγράμματα της Ευρώπης, για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να ξεπεράσει το δύσκολο χειμώνα που σίγουρα έχει μπροστά της. Κυρία Σεμακοπούλου, κατά το πόσο γνωρίζουμε, πόσο άμεση θα είναι η εισρωή αυτών των χρημάτων για την ελληνική οικονομία? Είναι μια ιστορική ευκαιρία μέσα σε αυτή την κρίση, την οποία κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει και η οποία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την προηγούμενη οικονομική κρίση, γιατί μας χτύπησε όλους, να σας το πω έτσι, και δεν υπάρχει ηθικό αντεπιχείρημα, δηλαδή δεν λέει κανείς αυτά είναι οι χώρες του Νότου οι οποίες έτσι. Και η πανδημία δεν ξέρει ούτε σύνορα, ούτε χώρες, ούτε εθνικότητες, ούτε τίποτα. Το αποτέλεσμα λοιπόν για μας, που έχουμε μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που πραγματικά είναι αφοσιωμένη σε ορισμένες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνο και που έχει και ορισμένους πάρα πολύ καλούς ανθρώπους, όπως σας λέω ένα παράδειγμα τώρα, τον Υπουργό, τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, ο οποίος έχει κάνει άλματα η Ελλάδα ψηφιακά τους τελευταίους μήνες, που πιστεύω χωρίς την πανδημία μπορεί να μην τα έκανε κιόλας. Δηλαδή ήταν μια συγκυρία που το ευνόησε αυτό και τώρα υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα για αυτή την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, όπως και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, όπως και την πράσινη ανάπτυξη, όλα αυτά που λένε. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Ο μετασχηματισμός που πρέπει να γίνει και οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις να γίνουν χωρίς να υποφέρουμε. Και αυτό πιστεύω ότι θα είναι και το στοίχημα τελικά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από το νέο έτος. Μάλιστα. Η αξιοποίηση αυτών των πόρων, ούτως ώστε να γίνει αυτή η μετάβαση χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω και χωρίς να υποφέρουμε αχρίαστα. Οπότε είστε αισιόδοξοι στο ότι θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να ανταπεξέλθει την κρίση αυτή σε πολλαπλά επίπεδα και να βγει αλόβητη από όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση? Κοιτάξτε, το αλόβητη είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί σίγουρα κάποιοι άνθρωποι θα πληρώσουν δυσανάλογο τίμημα. Αλλά είμαι αισιόδοξη, ναι, ότι είμαι αισιόδοξη ότι θα την ξεπεράσουμε αυτή την ιστορία. Και υγειονομικά και οικονομικά. Η Ελλάδα έχει περάσει πολύ δύσκολα πράγματα και εθνικά. Είμαι αισιόδοξη, ναι. Μάλιστα. Κυρία Σεμακοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ για την ωραία συνομιλία. Να είστε καλά, κυρία Πασχαλίδου. Καλό βράδυ.
Η Δημοτική Κοινοφιλής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Κομοτηνής διοργάνωσε σεμινάριο για την εκπαίδευση των μελών των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών συλλόγων του Δήμου Κομοτηνής στην χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των συλλόγων και των δράσεών τους, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής και την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Καραθεωδωρή του Δήμου Κομοτηνής. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για την πρόληψη κατά της διασποράς του κοροναϊού. Οι σηματοδοτήσεις των συλλόγων θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα αυτή ήταν μια σκέψη και μια ιδέα της προηγούμενης διοίκησης και είμαστε ευχαριστήσεις να σας ενημερώσουμε ότι έχει υλοποιηθεί. Με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας για πρόληψη κατά της διασποράς του κορονοϊού, με τη χρήση μάσκας και με τον ανώτερο επιτρεπόμενο αριθμό συμμετοχόντων που ορίζονται σε 50, πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο των μελών των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών συλλόγων του Δήμου Κομοτηνής στην χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των συλλόγων και των δράσεών τους, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής και την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Καραθεοδωρής του Δήμου Κομοτηνής. Παρουσιάζουμε στους συλλόγους του Δήμου Κομοτηνής την πλατφόρμα την οποία έχουμε υλοποιήσει, στην οποία πλέον όλοι οι σύλλογοι θα εγγραφούν με τα στοιχεία τους και από εκεί πέρα μέσα θα κάνουν ουσιαστικά τα αιτήματα χρηματοδότησης. Ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτή η εφαρμογή είναι για να γίνεται πολύ πιο άμεσα η χρηματοδότηση στους συλλόγους, με μεγαλύτερη διαφάνεια για να μην υπάρχουν σχέσεις χρηματοδοτήσεις. Ουσιαστικά για να πάρει κάποιος σύλλογος χρηματοδότηση θα πρέπει να τηρεί όλες τις προδιαγραφές τις οποίες ορίζει ο νόμος, αλλά και να ανεβάζει και υλικό ουσιαστικά από την δράση την οποία έχει χρηματοδοτηθεί. Αλλιώς δεν θα δικαιούται ξανά χρηματοδότηση από το Δήμο Κομοτηνής. Σήμερα θα γίνει παρουσίαση και εγγραφές των συλλόγων στην πλατφόρμα, θα πάρουν τους κωδικούς, θα τους δείξουμε πώς ουσιαστικά να την αντιχειρίζονται και σιγά σιγά ο Δήμος θα μεταβεί στην ψηφιακή εποχή. Όλα τα αιτήματα χρηματοδότησης θα γίνονται πλέον μέσα από την εφαρμογή. Την εφαρμογή την έχει υλοποιήσει η ΚΑΠΑ Καραθεωδωρή Αναπτυξιακή του Δήμου Κομοτηνής σε συνεργασία με την iMagic, η οποία θα συνεχίσει και την ολοκλήρωσή της από εκεί πέρα, σε συνεργασία με την Δημαρχία Τουρισμού, συνδέεται με το Visit Κομοτηνή πλατφόρμα και ουσιαστικά δημιουργούμε ένα ψηφιακό κόσμο στον οποίο θα μπορεί όλοι να έχουν πρόσβαση και να βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο και τι δράσεις πραγματοποιούνται από τους συλλόγους. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε με τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Μια καινούργια πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει ο Δήμος για να δημιουργηθεί ένα πολιτιστικό και αθλητικό απόθεμα. Ήταν πολύ σημαντικό για μας, γιατί όλες οι δράσεις που γίνονται πιο μπροστά δεν είχαν καταχωρηθεί πουθενά και όλο αυτό το υλικό τζάμπα χανότανε. Μας δίνεται από εδώ και πέρα αυτή η δυνατότητα, οτιδήποτε δράση είναι αυτή, είτε αθλητική ή πολιτιστική, να καταγράφεται και να μένει όσο το δυνατόν χρειαζόμαστε για να μπορούμε να τρέχουμε σε οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε. Και δεύτερον, να υπάρχει διαφάνεια για τα λεφτά που δίνει ο Δήμος σε όλες τις ομάδες και αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους το που πηγαίνουν. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και όλοι οι σύλλογοι, έχουμε γύρω σε 180 συλλόγους, να δράξουν την ευκαιρία για να μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση από το Δήμο και μέσα σε αυτόν τον δύσκολο καιρό τον κορονοϊό που τρέχουμε αυτή τη στιγμή να ενισχύσουμε και τα πολιτιστικά και τα αθλητικά δρόμενα. Για να μιλήσουμε για τον κλάδο των επαγγελματιών και όλες τις νεότερες εξελίξεις, έχουμε συνδεθεί μέσω Skype με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Σωματείων Ομού Ροδόπης και πρόεδρο του Σωματείου Ζεθεστιατών Ροδόπης, κύριε Ανέστη Βαφιάδη. Κύριε Βαφιάδη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κύριε Πασχαλή, σας στους τηλεθεατές στη Ροδόπη. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενη στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, όπου ομόφωνα ψηφίστηκε η μείωση του 40% των τελών της χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τέλους εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς. Ναι, χθες το βράδυ είχε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα που είχαν συζητιότερα ήταν τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων και επίσης των εβδομαδιαίων λαϊκών αγορών. Η πρώτη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ήταν να μειωθεί 10% να γίνει μείωση. Τα επαγγελματικά σωματεία καθέτησαν προχθές υπόμνημα
Τα σωματεία, να τα αναφέρω, επιτρέψτε μου, ποια συνυπέγραψαν. Το Σωματείο Κοπέ Ποτοπολών, το Σωματείο Διθεστιατόρων, το Σύλλογο Σέντης Υπόδησης Κομωτινής, το Σωματείο Ποροπολών Αχανοπολών, το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Μπουγατσοποιών και το Ζαχαροπλαστείο Εμπόρων Σιδηρικών Χρωμάτων, ουσιαστικά τα σωματεία τα οποία ήθιστε να ζητούν χώρο είτε μεγάλο είτε μικρό στα πεζοδρόμια του, και συγγνώμη, και το Σωματείο κατά κύριο λόγο των Πλεονοδίων Πολιτών Λιανικών Λαϊκών Αγορών, οι Διόσκουροι, οι οποίοι είναι επίσης άμεσα πληττόμενοι. Και ζητήσαμε λόγω COVID και μόνο λόγω COVID το 2021, έτσι πως είναι η χρονιά, να γίνει μια γενναία μείωση των τελών στο 40%. Από εκεί πέρα να μπορέσουμε να δείξουμε και το ποινικό πρόσωπο σαν Δήμος Κομωτινής προς την αγορά, προς τους επαγγελματίες, και αυτοί και εμείς με τη σειρά μας, οι επαγγελματίες, να έχουμε μια μικρή ανακούφιση έστω και σε αυτό το τέλος το οποίο δίνουμε προς το Δήμο, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από όλες τις παρατάκες, και από τον κύριο Δήμαρχο και από όλους. Και φυσικά είμαστε στη θέση την ευχάριστη να ανακοινώσουμε σήμερα στους συναδέλφους ότι βάσει των σωματείων μας, τις προτάσεις των σωματείων μας, πλέον από το 2021 θα έχουμε μειωμένα τέλη κατά 40%. Για το 2022 εδώ είμαστε, πρώτο Θεός, μα κάνει πάνε καλά και δουλειές μας και να γίνει προσαρμογή ανάλογα όπως ακριβώς θα συζητηθεί το χρόνο τέτοιου καιρό. Μάλιστα, πάμε τώρα να συζητήσουμε για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 και στις πρόσφατες ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι οι πόροι μέχρι 90 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω την Πέμπτη αν δεν απατώμαι, ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος ανακοίνωσε την μη επιστρεπτέα επιδότηση προς τις επιχειρήσεις περιφέρειας, ένα πάρα πολύ γενναιόδωρο πρόγραμμα των 90 εκατομμυρίων ευρώ, ένα πρόγραμμα που αφορά, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και όσο είδα, το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων, προς όλες τις επιχειρήσεις. Τα κριτήρια είναι πολύ λίγα, μοναδικά είναι κυρίως το αριθμός του προσωπικού, ο οποίος έπρεπε να τον είχαμε διατηρήσει από τον Μάρτιο και τώρα ως σταθερός. Συγγνώμη, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Μάλιστα. Από εκεί πέρα φυσικά να είσαι ενεργός την περίοδο. Θα δούμε πώς θα κυλήσει το πρόγραμμα. Αρχίζει 4 Νοεμβρίου μέσω ηλεκτρονικές υποβολές, μέσω του δεσμού θα γίνει, εδώ πέρα του δεσμού, όπου το ξέρουμε όλοι, θα γίνει αξιολόγηση. Μέχρι τις 18 Μαρτίου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών. Τώρα από εκεί πέρα φυσικά περιμένουν κάποιες λεπτομέρειες, ανακοινώσεις, όπως θα περιμένουν όλες οι αιτήσεις και μετά. Είναι κατά αποτελεότητας πώς θα γίνει αυτή η αξιολόγηση. Και φυσικά εδώ το μόνο σχόλιο που κυρίως έχουμε είναι ένα σκόπελος με τη φορολογική ενημερότητα κυρίως. Θα δυσκολευτούν πολλές επιχειρήσεις να τον πάρουν και, όμως, και όχι μόνο οι δικοστάν και ρύθμιση συνέχεια, είναι δύσκολο να πάρει ενημερότητα διότι υπάρχει παρακράτηση υπέρ της εφορίας. Είναι ένα σκόπελος, ας ελπίσουμε ότι θα το ξέρει και ο Περιφερειάρχης, θα μεριμνήσει ανάλογα ώστε να μπορέσουν έτσι όσο εδώ μεγαλύτερε περισσότερε επιχειρήσει να υποφεληθούν από το γενναιόδωρο προγράμματο των 90 εκατομμυρίων, να πάρουν ό,τι το αναλογεί τον καθένα, να μπορέσουν να αξιοποιηθεί κυρίω προ την ίδια την επιχείρηση για να μπορέσει να επιβιώσει, γιατί είναι ο και ο στόχο αυτού του προγράμματο. Μάλιστα, να αναφερθούμε και σε περαιτέρω μέτρα στήριξη και ειδικότερα στην επιστρεπτέα προκαταβολή για του δικαιούχου, για την διαδικασία χορήγηση, καθώ και μέχρι πότε μπορούν να πραγματοποιηθούν οι αιτήσει. Ναι, πριν επιστρεπτέα, αυτή τη στιγμή τρέχει επιστρεπτέα προκαταβολή 3. Είναι για ορισμένους ΚΑΔ πληττόμενους, όπως είναι ο τουρισμός, η εστίαση, η γυμναστήρια, ουσιαστικά αυτοί που δεν έχουν ανοίξει εντελώς ή ανοίγουν περιοριστικά μέτρα, δεν αφορά όλους τους, όλες τις επιχειρήσεις ανεξαιρέτως. Είχαν γίνει για την επιστρεπτέα προκαταβολή 3, την οποία μιλάμε τώρα, είχαν γίνει σχετικές αιτήσεις ενδιαφέροντος το Σεπτέμβριο. Από σήμερα άνοιξε το πρόγραμμα, νομίζω από ώρα σε ώρα ήταν ανοίξει, το πρωί δεν άνοιξε, το περιμένω από ώρα σε ώρα, να γίνει η αίτηση πλέον χορήγησης αυτού του ποσού. Από όσο γνωρίζω από τον Υπουργό κ. Σταϊκούρα, όπως ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο,
Μέχρι τέλος από αύριο, από την Πέμπτη, θα αρχίσουν οι εκταμιεύσεις προς τις επιχείρησεις. Και από εκεί πέρα μετά περιμένουμε και την επιστρεπτέα προκαταβολή 4, όπως είναι για ανακοίνωση ο κ. Υπουργός, που θα αφορά κυρίως εστίαση και τουρισμό μόνο, μια που είναι πιο άμεσα πληττόμενη επιχείρηση. Είναι πάρα πολύ σωστά μέτρα τόσο της περιφέρειας όσο και επιστρεπτέα προκαταβολή του Υπουργείου Οικονομικών. Σωστή κατεύθυνση τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Μακάρι να γίνουν και άλλες τέτοιες στοχευμένες ενέργειες. Από εκεί πέρα, για να μην κλείσουν επιχειρήσεις, να μην οδηγηθούν σε λουκέτα, διότι δυστυχώς οι προβλέψεις του ΙΜΕ για ΣΕΒΕ και όλων των ερευνητικών κέντρων δείχνουν ότι θα κλείσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, ειδικά στον χώρο της εστίασης 1:3. Οπότε αυτό συνεπάγει την ενεργία. Ουσιαστικά με αυτό το βοήθημα ίσως κρατηθούν οι επιχειρήσεις λίγο τα ενίκια τους, λίγο τα πάλι έξοδα τους, για να έρθει ξανά η νέα σεζόν, να διατηρηθούν και να μπορέσουν να αντέξουν στον χρόνο αυτοί και οι οικογένειες τις οποίες συντηρούν. Μάλιστα. Κύριε Βαφιάδη, να συνεχίσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στα νέα μέτρα αποτροπής διασποράς του κοροναϊού που αφορούν τον κλάδο της εστίασης, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης έχει καταχωρηθεί στο επίπεδο νούμερο 2 της επιτήρησης. Τι θα ισχύει λοιπόν από αυτές τις ημέρες και έπειτα? Πραγματικά τώρα περνάμε σε ένα άλλο μοντέλο ζωνών περιοριστικών μέτρων, όπως ανακοινώθηκε από την Παρασκευή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κάθε περιφερειακή ενότητα, κάθε νομός, για να το πούμε πιο εκλεγμένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος, έχει μπει σε ένα επίπεδο περιοριστικών μέτρων από 1 έως 4. Ένα είναι το πιο light, ας το πούμε, και το 4 σημαίνει lockdown, ολικό lockdown, απευκταίω από όλους μας, διότι εκεί θα σημαίνει ότι η επιδημία έχει ξεφύγει και τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Ο νομός Ροδόπης είναι στο επίπεδο 2. Έτσι έχουν κρίνει επιδημιολόγοι, έτσι έχει κρίνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό είναι, το αποδεχόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Από εκεί πέρα έχουμε κάτι μικροαλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο δεκαπενθήμερο μήνα που ήμασταν. Όσον αφορά αυτά, κυρίως είναι για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου αντί για 12 η ώρα θα κλείνουν 12.30 από εδώ και πέρα τα καταστήματα. Αλλά από εκεί πέρα παρέρχεται ο περιορισμός των ατόμων ένα τραπέζι, πράγμα που δεν υπήρχε. Είναι μέχρι 6 άτομα σε ένα τραπέζι θα μπορούν να κάθονται. Επίσης έρχεται πλέον, καταργούνται τα τετραγωνικά ένα άτομο σε κάθε μαγαζί και από εκεί πέρα υπάρχει μια πληρότητα ποσοστιαία σε σχέση με τον αφαίρεμο χώρο, όπως σε αυτές αναγράφεται στις άδειες λειτουργίες των καταστημάτων. Είναι το 65% ο νομός μας. Ένα παράδειγμα να φέρω για να είναι πιο κατανοητό, κυρίως στους συναδέλφους. Αν έχεις ωφέλιμο χώρο 100 τετραγωνικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα 65 τετραγωνικά να πτύξεις τραπεζοκαθίσματα, αλλά φυσικά πάντα διατηρώντας αποστάσεις όπως έχουν γίνει αυτές με τις σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις του Ιουνίου, 1,80, 1,10 και 70 ανάλογα πώς έχεις βάλει τα τραπέζια σου και τα καθίσματά σου. Αυτό θα ισχύσει ως τις 25 Οκτωβρίου. Στις 25 Οκτωβρίου περιμένουμε το νέο ΦΕΚ και θα δούμε αν θα είμαστε σε χαμηλότερο επίπεδο ή σε αυξημένο επίπεδο περιοριστικών μέτρων. Να σας ελπίσουμε ότι ο νομός μας θα πέσει στο επίπεδο 1, γιατί αυτό θα σημαίνει κυρίως ότι η δημόσια υγεία πάει καλά. Το πρώτο και το νούμερο 1 είναι αυτό. Δεν έχει μεγάλες αλλαγές και εκεί πέρα στα περιοριστικά μέτρα. Απλώς θα είναι μια ενθάρρυνση ότι πάμε καλύτερα από άποψη υγειονομικής και δημόσιας υγείας. Να πάμε στο 3, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά για τον νομό Ροδόπης. Ας ελπίσουμε ότι είναι κάτι απευκταίο από όλους μας, γι' αυτό και όλοι πρέπει να τηρούμε προσεκτικά τα μέτρα, τις αποστάσεις. Και φυσικά εδώ, συγχωρήστε μου, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό που συμβαίνει κάθε βράδυ στην πλατεία είναι ανεπίτρεπτο. Τα μαγαζιά κλείνουν και γίνεται το έλα να δεις συγκεκριμένα στην πλατεία και ειδικά μέσα στην περιβόητη παιδική χαρά του πρώην καράβι, όπως το ξέρουμε στην περιοχή μας. Γίνεται ο ένας πάνω στον άλλο με ποτά, με ρετσίνες. Καταλαβαίνω ότι οι μικρότεροι από εμάς θέλουν να διασκεδάσουν. Αλλά από εκεί και πέρα έτσι δεν λυνείται το πρόβλημα. Τον αντίον, αν υπάρξει κάποια διασπορά, θα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να έχουμε την περιοχή μας. Βέβαια αυτό οφείλουμε και μόνοι το προσέξουμε, αλλά και δημόσιες αρχές πρέπει να σκύψουν το θέμα, ότι δεν μπορούν να κλείνουν από τη μια τα μαγαζιά και από την άλλη γίνεται το έλα να δεις στην πλατεία και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, για να μην υπάρχει, ουσιαστικά κλείνουν τα μαγαζιά για να υπάρχει αποσυμφόρηση. Εδώ κλείνουν τα μαγαζιά και υπάρχει μεγαλύτερη συμφόρηση. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία άμεσα, για να μην, όχι τίποτα άλλο, για να μην έχουμε αυτό το οποίο απευκόμαστε. Την επιδημία να γίνει μεγαλύτερη.
Μάλιστα. Κύριε Βαφιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την ιστορία της αγοράς του κτηρίου που στεγάζεται η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών Κομωτινής εξιστορεί στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού η πρόεδρος κυρία Σμαράδα Μπρατζουκάκη, η οποία μίλησε και για την μεγάλη ευεργέτητα του σωματείου με τις δωρεές της οποίας ακόμη εξασφαλίζονται τα μηνιαία βοηθήματα. Ας δούμε περισσότερα μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η μεγάλη ευεργέτηση της φιλοπτώχου ακόμη συντηρεί όσους εισπράττουν μηνιαία ένα ποσό από τη φιλόπτωχο. Η Άννα Κομνηνού, το γένος Ταουκτσί, που βοηθήθηκε από τη φιλόπτωχο όταν ήρθε μικρή πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία στην Κομωτινή, παραχώρησε το ποσό με το οποίο αγοράστηκε το κτίριο που στεγάζεται η φιλόπτωχος, ενώ στη διαθήκη της άφησε ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, όπου με το ενίκιο εξασφαλίζεται το ποσό για 7 μηνιαία βοηθήματα, όπως τόνισε η πρόεδρος φιλοπτώχου Σμαράγδα Μπρατζουκάκη. Εμείς δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τουλάχιστον 500, 600 και 700 ευρώ κάθε μήνα, τα οποία διαθέτουμε εκεί που πρέπει. Λοιπόν, τώρα μέσα σε αυτή την κρίση που βρίσκουμε αυτά τα χρήματα, να σας δείξω μια φωτογραφία εκεί. Είναι ένα ζευγάρι, είναι η κυρία Άννα Κομνηνού και ο σύζυγός της Αλέξανδρος. Είναι οι ευεργέτες της φιλοπτώχου. Η κυρία Άννα ήταν προσφυγόπουλο από τη μικρασιατική καταστροφή, το οποίο βοηθούσε η φιλόπτωχος με φαγητό και τα λοιπά, και όταν τα χρόνια εκείνα πέτυχε στο παιδαγωγικό για να γίνει δασκάλα, την βοηθούσαν με ένα μικρό χαρτζιλίκι. Δεν το ξέχασε ποτέ αυτό το πράγμα. Ενδιαφερόταν πάντα για την φιλόπτωχο. Το γραφείο αυτό είναι από χρήματα, από δωρεά της κυρίας Άννας. Τα έπιπλα με τα οποία εξοπλίστηκε είναι δωρεά της Προέδρου, πολύ πριν από μένα, κυρία Τζελέπη Δήμητρας. Η ανακαίνιση των γραφείων πριν από 4 χρόνια, 5, έγινε με δωρεά της Περιφέρειας Ανατολικής Θράκης. Ζούσε ακόμα ο κύριος Παυλίδης. Και εκτός από αυτό εδώ το γραφείο, η κυρία Άννα Κομνηνού Ταουκτσί, το γένος, καταγόμενη δηλαδή από εδώ, Κομνηνός ήταν ο σύζυγός της, το επώνυμο, με τη διαθήκη της, άφησε στη φιλόπτωχο και ένα διαμερισματάκι στη Θεσσαλονίκη. Από το ενίκιο λοιπόν αυτό, το οποίο το ανακαινήσαμε εκ θεμελίων, γιατί ήταν μια κατασκευή του 1961, βοηθάμε σε 7 περιπτώσεις κάθε μήνα. Εγώ λοιπόν, όταν μου τέθηκε το δίλημα, αν δεν είσαι εσύ πρόεδρος, εμείς δεν μπαίνουμε ξανά πρόεδρος, γιατί θεώρησα ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Θεώρησα ότι έχω υποχρέωση να το κάνω και για αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσε άνετα να τα φάει η κυρία Άννα. Λοιπόν, αν τα έτρωγε, πιθανολογώ ότι το όνομά της δεν θα μνημονεύονταν. Λοιπόν, το μνημονεύουμε, είμαστε ευγνώμονες. Ας είναι καλά εκεί που είναι το ζευγάρι αυτό, γιατί εκτός από εμάς άφησαν και στο γυροκομείο Ξάνθης. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί. Εμείς πάντως την λατρεύουμε. Εγώ δεν την γνώριζα, πάρα πολλές την γνώριζα. Μετήχε και σε εκδρομές και τα λοιπά μέχρι το χρόνο που πέθανε. Έρχομαι και βλέπω τη φωτογραφία της και θεωρώ ότι είναι πολύ δικιά μου μεγάλη κυρία, ας μην πω γιαγιούλα μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ δικός μου άνθρωπος. Πάμε να δούμε ποια φάρμακα ήδη νυχτερεύουν για σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου αλλά και αύριο Τετάρτη 14 του μηνός. Η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
Πάμε να δούμε τι προβλέπει ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Από εδώ η ενημέρωση σας ολοκληρώθηκε. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopine.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.